Η γενικότερη ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος επηρεάζουν δραματικά όχι μόνο το καλάθι της νοικοκυράς, αλλά και το καλάθι στις λαϊκές αγορές, με τους παραγωγούς να ποντάρουν στην αύξηση της κίνησης εν ώψη των γιορτών. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος να αγοράσει. Δυστυχώς δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Δεν το φτάνουν να πληρώνει. Και είναι πάρα πολύ πεσμένοι. Η τζίρη είναι πάνω από 30% πεσμένοι. Να μην πούμε 40. Σιγά σιγά θα ξαφανιστούμε όλοι. Έχουν εγκαταλείψει τους πάγκους στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως έχουν εγκαταλείψει, έχουν σταματήσει. Αφού δεν σε φέρνει να έρθει. Όταν πας εκεί να βγάλεις 50 ευρώ εκεί, τα λειτουργικά έξοδα μαζί με το πετρέλαιο εκεί που έχει φτάσει 50 ευρώ τη μέρα, τι απαγάσει και όλη μέρα να στέλνει από 4 ώρα το πρωί. Λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης, παραγωγοί δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη φτώχεια και στις λαϊκές αγορές, κατάσταση που έχει οδηγήσει αρκετούς να χαρίζουν αγροτικά προϊόντα σε ολοένα και περισσότερες ανήμπορες οικογένειες. Τι είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι αυτή τη στιγμή η λαϊκή αγορά. Βρίσκει πληθώρα προϊόντα, φτηνά προϊόντα. Βλέπεις ντομάτα, ένα 30 πουλάμε, ένα ευρώ ντομάτα. Ακόμα κι άλλο θα μειώσουμε. Στο τέλος της λαϊκής βλέπουμε και κάτω του κόστου πάρα πολύ και δίνουμε τα προϊόντα μας. Χαρίζομαι κιόλας σε πάρα πολλά άτομα. Αλλά εμείς οι ίδιοι, για να μην επιστρέψουμε τα προϊόντα μας όταν κλείνουμε τη λαϊκή στο κάθε χωριό που είμαστε ο καθένας, και γιατί έχουμε εκεί πληθώρα παραγωγής άλλη, τι θα κάνουμε δηλαδή, τα επιστρέψουμε εκεί πέρα, τα δίνουμε σε ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρουμε ορισμένες οικογένειες οι οποίες ζορίζονται και τα δίνουμε σε αυτούς. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό. Τα κόστη έχουν ανέβει, τα πετρέλαια έχουν διπλασιαστεί, το ρεύμα έχει διπλασιαστεί. Τα αγροεφόδια έχουν διπλασιαστεί, τα μεροκάματα έχουν τριπλασιαστεί και δεν υπάρχουν και εργάτες, μένει παραγωγή στα χωράφια. Οπότε και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να χύψει το Υπουργείο, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός Εργασίας, να δούνε πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Την ώρα που καταναλωτές αντικρίζουν τσιμπημένες τιμές, κυρίως στις πατάτες και στα κολοκυθάκια, παραγωγοί υποστηρίζουν ότι προσπαθούν να συγκρατήσουν όσο μπορούν χαμηλά τις τιμές σε αρκετά προϊόντα. Η ντομάτα ξεκινάει από 1 ευρώ ως 1,5 ευρώ. Η πιπεριά έχει από 1 ευρώ έως 1,30, 1,5. Το πορτοκάλι 80 λεπτά και 1 ευρώ. Είναι τσιμπημένα οι πατάτες και μόνο. Το κολοκύθι που είναι σε μικρές ποσότητες. Το κολοκύθι έχει φτάσει μέχρι και τα 3 ευρώ. Αν τον πρωτογενή τομέα δεν τον προσέξουν, η Ελλάδα θα πεινάσει. Παραγωγοί περιέγραψαν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, καλώντας την κυβέρνηση να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα.